Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συνεχίσουμε, θα τον δούμε, θα τον καλημερίσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Καλημέρα σας, καλή χρονιά με υγεία και ασφάλεια σε όλους. Μακάρι. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των Πακιστανών στο Σύνταγμα, κύριε Υπουργέ, διότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Γιατί συγκεντρώθηκαν εκεί πρώτον, γιατί δεν επενέβη η αστυνομία εγκαίρως δεύτερον, τρίτον, τα πρόστιμα τα οποία ζήτησαν και εκείνοι συγγνώμη και θέλουν να μην ισχύσουν τα πρόστιμα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει διευκρινιστεί πλήρως και υπήρξε μια υπερβολική συζήτηση. Γύρω από αυτό συγκεντρώθηκαν κάποιες εκατοντάδες άτομα, κυρίως πακιστανικής καταγωγής. Το συνηθίζουν κάθε χρόνο, πιστεύοντας ότι θα γίνουν εορτασμοί στην πλατεία Συντάγματος για την αλλαγή του χρόνου. Η αστυνομία έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει, καθώς υπήρχαν συνθήκες συγχρωτισμού και συνωστισμού που δημιουργούν διάδοση του κορονοϊού. Επενέβη και ξεκίνησε να επιβάλλει τα πρόστιμα όσο φίλοι σε όσους, και ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν φορούσαν μάσκα. Όταν αυτό έγινε αντιληπτό, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί διαλύθηκαν. Τα πρόστιμα, κύριε Υπουργέ, επιβλήθησαν γιατί δεν φορούσαν μάσκα. Να ολοκληρώσω. Φυσικά γι' αυτό, ναι, φυσικά. Επειδή δεν φορούσαν μάσκα, γι' αυτό επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Ακούστε, έχω πει χθες κάτι το οποίο θα το υπερασπιστώ μέχρι τέλους. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Και αυτό θα πρέπει επίσης να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Αυτό που ήταν πρόβλημα ήταν ο συγχρωτισμός και η μη χρήση μάσκας. Η ελληνική αστυνομία ήταν εκεί, ξεκίνησε να επιβάλλει τα πρόστιμα, επέβαλε αρκετές δεκάδες πρόστιμα και όταν οι άνθρωποι αντελήφθησαν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, απλούστατα έφυγαν. Κατάλαβαν προφανώς ότι δεν υπάρχει καμιά εκδήλωση και τελείωσε η υπόθεση εκεί πέρα. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος για περαιτέρω συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, εκτός αν κάποιος έχει άλλα πράγματα υπόψη του. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της κοινότητας των Πακιστανών ζήτησε συγγνώμη, διότι διευκρίνησε ότι δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει η εκδήλωση εκεί πέρα. Και μάλιστα μου ζήτησε να μην τηρηθούν τα πρόστιμα. Είναι προφανές ότι τα πρόστιμα φυσικά και θα τηρηθούν, θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά, όπως θα συνέβαινε για οποιονδήποτε άλλο πολίτη ήταν εκεί και του επιβάλλονταν πρόστιμο. Δηλαδή, αν φορούσαν μάσκα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα? Δεν υπήρχε απαγόρευση συνάθρησης, κύριε Κούτρα. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό και σεβαστό. Δεν υπήρχε απαγόρευση συνάθρησης. Όπως και δεν υπάρχει απαγόρευση συνάθρησης αυτή τη στιγμή στη χώρα. Το λέμε αυτό, το ρωτάμε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί όλες τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν κάποια πάρτι νέων τα οποία έγιναν σε εξωτερικούς χώρους και εκεί υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας. Αλλά νομίζαμε ότι. Δεν υπήρξε... έχει υπάρξει διαφορετική συμπεριφορά της ελληνικής αστυνομίας απέναντι σε κανέναν. Οι νόμοι είναι νόμοι και τηρούνται με τον ίδιο τρόπο για όλους. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κανείς, για παράδειγμα, αύριο το πρωί σε κάποια νέα παιδιά να βρεθούν σε ανοιχτό χώρο ελεύθερα. Δεν υπάρχει απαγόρευση συνάθρησης, επαναλαμβάνω. Ακόμη και αν είναι εκατοντάδες. Θα πρέπει έτσι να τηρούμε τους νόμους. Μάλιστα. Θα πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Θα πρέπει να τηρούνται στα σπίτια. Δεν υπάρχει. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει το σπίτι κανενός να είναι με φίλους του, με γνωστούς του. Αυτό που απαγορεύτηκε, και ήταν ξεκάθαρο αυτό στην κοινή υπουργική απόφαση, ήταν να υπάρξουν εκδηλώσεις μέσα σε σπίτια οι οποίες να έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Δηλαδή, έκλεισαν τα νυχτερινά μαγαζιά εκείνο το χρονικό διάστημα, έχουν κλείσει με απόφαση της κυβέρνησης για να μην υπάρχει διάδοση του κορονοϊού. Δεν μπορείς να μεταφέρεις στο σπίτι σου το νυχτερινό μαγαζί, δεν μπορείς να επινοικιάσεις μηχανήματα και DJ και να κάνεις τέτοιου είδους εκδηλώσεις μαζικού και κερδοσκοπικού εμπορικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η απαγόρευση. Άρα, αν καλέσω εγώ 100 στο σπίτι μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα λεπτό, κύριε. Εάν σε έναν χώρο οικογενειακής εστίας μαζευτούν άνθρωποι και τηρούν τα μέτρα προστασίας ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού, είναι εμβολιασμένοι και φορούν μάσκες, δεν έχει δικαίωμα να μπει κανένας καταρχήν μέσα στο σπίτι σας. Υπάρχουν δικονομικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Μάλιστα. Το ίδιο λοιπόν έγινε και στην περίπτωση της παραμονής το βράδυ, γύρισμα προς την πρωτοχρονιά. Η αστυνομία είχε, κύριε, τρεις επιλογές. Η μία ήταν να μην κάνει τίποτα. Θα ήταν λάθος. Η δεύτερη λύση ήταν να τηρήσει πλήρως τον νόμο, να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν φορούν μάσκες. Το έπραξε. Η τρίτη λύση, για κάποιους οπαδούς άλλων εικόνων, θα μπορούσε να είναι να διαλύσει με τη βία
την παρουσία των μεταναστών στην πλατεία Συντάγματος. Η ευθύνη η δική μου mm-hmm. είναι να προστατεύω την ασφάλεια στη χώρα και την ασφάλεια των πολιτών. Mm-hmm. Μήπως μπορεί κανείς να σκεφτεί, εάν είχε ασκηθεί βία με την χρήση μονάδων αποκατάστασης τάξης παραμονή το βράδυ στο Σύνταγμα, ποια θα ήταν η εικόνα της Ελλάδας παγκοσμίως? Σίγουρα δεν θα ήταν. Σταματώ εδώ, γιατί νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ναι. Απ' την άλλη, δεν ήταν και καλύτερη εικόνα, κύριε Υπουργέ. Η δουλειά μας δεν είναι. Η δουλειά μας, κύριε. Ακούστε, κύριε. Δεν ήταν και καλύτερη εικόνα. Ενός Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Επαναλαμβάνω, η δουλειά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη δεν είναι να σχολιάζει εικόνες. Οι υπουργοί δεν είμαστε για να σχολιάζουμε εικόνες. Είμαστε για να εφαρμόζουμε την κυβερνητική. Υπάρχει και η άλλη εικόνα της χώρας, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει η εικόνα της χώρας που λέτε εσείς. Υπάρχει και η εικόνα της χώρας που μπορεί να δει κάποιος άλλος. Γιατί η εικόνα της χώρας ανήμερα της πρωτοχρονιάς ήταν 3.000 Πακιστανοί στο κέντρο της Αθήνας να απλώνουν τις σημαίες τους, να πίνουν τις μπύρες τους και να κάνουν βόλτες. Είναι και αυτή η εικόνα. Ναι. Σας είπα τι έκανε η αστυνομία για να εφαρμόσει την νομιμότητα. Και το έπραξε με πολύ σωστό τρόπο. Μάλιστα. Σχολιαστής εικόνων δεν πρόκειται να γίνω. Ναι. Είμαι εδώ και για να εφαρμόζω τον νόμο για τον και καλό δεν είναι της και η δουλειά σας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα πάμε στα μέτρα, και τα πρόστιμα και τους ελέγχους. Τι έγινε αυτές τις μέρες όπου είχαν επιβληθεί τα νέα μέτρα και αν υπάρχουν επιπλέον αστυνομικοί οι οποίοι θα επιφορτιστούν πια με τους ελέγχους και για αυτή την περίοδο που διανύουμε, κύριε Υπουργέ. Και όλο αυτό το διάστημα η ελληνική αστυνομία έχει πράξει τα δέοντα προκειμένου να υπάρχει τάξη, ασφάλεια, δημόσια υγεία και κοινωνική συνοχή. Έχει επιφορτιστεί με το μεγαλύτερο μέρος των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα, πάνω από 90%. Το 15ήμερο μέχρι στιγμής των χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων εορτών έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι, έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 10.000 αστυνομικοί, έχουν βεβαιωθεί σημαντικός αριθμός παραβάσεων, κυρίως για μη χρήση μάσκας, αλλά και κάποια καταστήματα. Συνολικά είχαμε 100 αναστολές στη λειτουργία καταστημάτων μέσα στις γιορτινές ημέρες, γιατί παραβίασαν την νομοθεσία. Και ασφαλώς το ίδιο θα συνεχιστεί κανονικά και τις επόμενες μέρες. Αυτό όμως που θέλω να ξεχωρίσω είναι ότι η ελληνική αστυνομία πραγματοποιεί μια διπλή αποστολή. Ένα μεγάλο μέρος αποστολής της είναι τα μέτρα ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού, αλλά ταυτόχρονα είναι εδώ και δίνει ένα πολύ σκληρό αγώνα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, για να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς οι συμπολίτες μας. Εδώ, κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθούμε λίγο. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα. Ναι, γιατί είδαμε την επιχείρηση που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μετά από πάρα πολλά χρόνια και είδαμε και το πρόσφατο περιστατικό ομηρίας στο κέντρο της Αθήνας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, σας ανησυχούν αυτά τα περιστατικά? Αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι η αστυνομία και στα δύο περιστατικά, και όχι μόνο σε αυτά, αλλά ορθώς αναφέρεστε, πιστεύω, σε αυτά, έχει δράσει πάρα πολύ αποτελεσματικά υπ' ωφελία του κοινωνικού συνόλου. Καταρχήν, με αυτόν τον τρόπο μπήκε τέλος σε μια πολυετή, ναι, πιστέψτε με ότι είναι έτσι, πολυετή κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τα πανεπιστήμια είναι χώροι μόρφωσης, ελευθερίας και γι' αυτό πρέπει να είναι ασφαλείς και οι φοιτητές και οι καθηγητές. Γι' αυτό δεν πρόκειται να επιτραπεί να υπάρχουν τέτοιου είδους καταστάσεις ούτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ούτε πουθενά αλλού σε οποιοδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να μην επαναληφθεί, κύριε Υπουργέ, βέβαια. Γιατί έγινε η επιχείρηση, το θέμα είναι να μην ξαναγίνει κατάληψη. Επαναλαμβάνω, κύριε Κούτρα, η αστυνομία είναι εδώ για να κάνει τη δουλειά της, επαναλαμβάνω. Τώρα, το αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παρανομούν, δεν είμαι εγώ αυτός που θα διασφαλίσω ότι δεν θα συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό που σας διασφαλίζουμε είναι ότι η ελληνική αστυνομία είναι εδώ για να δρά αποτελεσματικά και να εφαρμόζεται η νομιμότητα. Και θέλω να ξεκαθαρίσω άλλη μια φορά ότι το 2022 η ασφάλεια στα πανεπιστήμια είναι απόλυτη προτεραιότητα. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι, δεν μπορεί οι οικογένειες να δίνουν ένα σωρό χρήματα για να μπουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια το πανεπιστήμιο να μην λειτουργεί κανονικά, γιατί κάποιοι έχουν κάποιες ακραίες και περιθωριακές συμπεριφορές. Άρα αυτή είναι η προτεραιότητά μας και όπως στην Θεσσαλονίκη υπερασπίσαμε την νομιμότητα και τελείωσε αυτή η ανώμαλη κατάσταση, το ίδιο θα συμβεί οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Και στη δεύτερη περίπτωση επίσης, οι άνδρες της ΕΚΑΜ, της ειδικής μονάδας καταστολής της ελληνικής αστυνομίας, έδρασαν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Πρόκειται για μια εκπαιδευμένη μονάδα, η οποία είναι το καμάρι της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία είναι εδώ και θεωρώ ότι όταν την αφήνουμε κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Και γι' αυτό είμαστε εδώ για να δώσουμε στην αστυνομία όλες τις δυνατότητες,
θεσμικές, τεχνικές, οικονομικές, να κάνει με τον καλύτερο τρόπο την δουλειά της, επωφελία του κοινωνικού συνόλου, κύριε Υπουργέ, ήταν... για την ασφάλεια όλων των πολιτών. Ο συγκεκριμένος ήταν έτοιμος να ανατιναχτεί όντως. Γιατί διαβάσαμε... Ναι, αυτό φαίνεται. Ήταν τρομακτικό δηλαδή αυτό το πράγμα και τα βίντεο που είδαμε πραγματικά ήταν, ήταν τρομακτικό και αυτός είναι ο λόγος που στεκόμαστε ιδιαιτέρως σε αυτό το περιστατικό, γιατί πολλές φορές οι κίνδυνοι δεν γίνονται αντιληπτοί. Και να σας υπογραμμίσω, επειδή θα μπορούσε κάποιος να πει, εντάξει, αναφέρεται τώρα ένα-δύο περιστατικά, επειδή οι αριθμοί λένε την αλήθεια, η πραγματικότητα είναι ότι το τετράμινο που ολοκληρώθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, και στο Λεκανοπέδιο Αττικής αλλά και στο σύνολο της χώρας, υπάρχει μείωση της εγκληματικότητας από το 2019 και το 2018 της τάξης του 25 με 30%, και συγκρίνω με το 19 και το 18, γιατί πέρσι είναι γνωστό ότι αυτή την περίοδο είχαμε καραντίνα και αναμφίβολα η καραντίνα επηρέαζε και την εγκληματικότητα. Άρα υπό κανονικές συνθήκες λέτε γίνονται, ότι η εγκληματικότητα είναι γίνονται μειωμένη. Γίνονται σοβαρά βήματα, γίνονται σοβαρά βήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Υπάρχει και σε κάποιες περιοχές είναι μεγαλύτερη και ρίχνουμε το βάρος μας σε αυτές τις περιοχές. Αλλά κάθε μέρα που περνά, ο πολίτης διαπιστώνει όλο και περισσότερο ότι η αστυνομία είναι στις γειτονιές, είναι εκεί για το καλό του. Πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ? Αποτελεσματικά. Σε ποια περιοχή εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε, υπάρχει στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, διότι εδώ εκφράζεται και η μεγαλύτερη ανομαλία, θα έλεγα, επί δεκαετίες. Ενώ εδώ είναι το 70% της εγκληματικότητας, βρίσκεται μόλις το 30% της δύναμης ελληνικής αστυνομίας, γιατί μεταξύ άλλων υπάρχει και το αμετάθετο των Ελλήνων αστυνομικών. Μάλιστα. Εδώ δίνουμε σκληρή μάχη και ιδιαίτερα σε ορισμένες γειτονιές. Υπάρχουν ξεχωριστά επιχειρησιακά σχέδια. Το καινούριο είναι ότι υπάρχει εκτεταμένη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, με την τοπική αυτοδιοίκηση και έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Και δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να μπει πλήρως η τάξη παντού σε κάθε γειτονιά και οι άνθρωποι να αισθάνονται πολύ περισσότερο ασφαλείς. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πριν σας αποχαιρετήσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή τον κορονοϊό, επειδή υπάρχουν αρκετά προβλήματα και στο σύστημα υγείας. Νοσούν αστυνομικοί, υπάρχει δυσλειτουργία σε κάποιες υπηρεσίες? Υπάρχει δυσλειτουργία σε κάποιες υπηρεσίες? Η αστυνομία, κύριε, είναι τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Μπορεί να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ο μέσος όρος εμβολιασμού είναι λίγο πάνω από τον μέσο όρο των ενηλίκων της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Η εικόνα που έχουμε, έχω μια αναλυτική εικόνα από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε καμία υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας ό,τι αφορά τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται και είναι εκτός υπηρεσίας. Είμαστε έτοιμοι και συνεχίζουμε πολύ κανονικά τη δουλειά μας. Καλημέρα, να είστε κύριε καλά, κύριε Θεοδωρικάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς, καλή χρονιά. Καλή χρονιά.